πες μας λίγο, τι σου μετέφερε ο αδελφός σου για το τι έγινε στο σπίτι στα αδελφά. Προσέγγιζε εκείνη την ώρα και δεχόμενο ότι τον έκανε πέρα. Και μετά από λίγο του λέει: έχω θέμα στο σπίτι μου με τα θερμικά. Μπορεί να φύγει. Και ο αδελφό μου, ενώ ήταν λέμε μισθό, θα πληρωθεί. Ο αδελφό μου πήγε, πήγε να φτιάξει το γαζανάκι που του είπε ο ίδιο. Και μετά από λίγη ώρα βρέθηκε γυμνό μπροστά στον αδελφό μου και τον έπιανε πρόστιχα. Και μετά ο αδελφός μου εννοείται ότι θα κάτσει με στο λόγωνα χέρια αντίδραση. Μα χέρια και αυτά δεν ακούμπησε τίποτα. Με τα χέρια του έκανε και πλώβει και μετά αυτός που μετά από λίγο κατέληξε. Ο αδερφός σου σε τι κατάσταση είναι? Έχει θέματα με ναρκωτικά? Έχει θέματα με ψυχιατρικού χαρακτήρα? Τι είναι? Τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι και στους άνθρωπους πονεμένους ψυχία και δεν... Τι σημαίνει πονεμένος ψυχικά? Κλειστός άνθρωπος, γενικά έχει ζήσει πολλά στη ζωή του και δεν ανοίγεται εύκολα και πολλές φορές κάνει κάποιες. Θα γινόταν πατέρας? Θα γινόταν. Τι σημαίνει αυτό, ότι ήταν εκεί, τι συνέβη? Τι συνέβη? Η ανάπτυξη του παιδιού σταμάτησε. Είναι παντρεμένος τώρα? Όχι, έχει μια σύντροφο. Να σε ρωτήσω λίγο. Σου είπε ο αδερφός σου για τα άλλα που είπε στο τμήμα, ότι είπε και για άλλους δύο γερμανούς κλπ? Εκείνο δεν με αληθεύει, απλώς το είπε έτσι γιατί ήθελε να πει μέσα. Τι να πει? Να βοηθήσει. Ζητούσε βοήθεια. Θέλει να απεξαρτηθεί δηλαδή. Ήταν παλιότερα όμως κρατούμενος, έτσι? Ναι, ήταν. Το 2022. Και θεωρεί ότι αν είναι μέσα στη φυλακή μπορεί να απεξαρτηθεί περισσότερο? Αυτός τώρα που φέρνει σε αυτό, έτσι και είπε και εμάς, εμένα και τους αστυνομικούς, ότι ήμουν πέρσι τότε, ήμουν 4 μήνες και βγήκε καλός άνθρωπος και θέλω να το ξαναζήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Κλείστε λίγο, ναι, μπράβο.